Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πώς είστε? Καλά, στον αγώνα. Στον αγώνα. Και τι λέει ο αγώνας? Προφανώς έρχεστε σε επαφή με κόσμο τώρα. Τι σας λένε οι περισσότεροι? Είναι ένα μέρος που συμφωνούν πάρα πολύ. Δεν μιλάνε πολλά, δεν ρωτάνε πολλά. Υπάρχουν και οι άλλοι που ακόμα σκέφτονται τι να κάνουν, κάνουν ερωτήσεις διάφορες το Ευρωκοινοβούλιο. Φαίνεται ότι μάλλον δεν ξέρουν ακριβώς το ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου στη ζωή μας, τι ρόλο παίζει. Αλλά αυτό που λένε για τη ζωή τους είναι πιο ανησυχητικό. Ότι περνάνε πάρα πολλές δυσκολίες. Η φτώχεια μεγαλώνει, οι μισθοί τους, οι συντάξεις στον κόσμο 10-15 τελειώνουν. Τα ενίκια πάρα πολύ ακριβά. Πολλοί κόσμο δεν μπορεί να βρει σπίτι να ζήσει. Οι φοιτητές και οι νέες οικογένειες δυσκολεύονται. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τα σπίτια. Τώρα οι νέοι, οι πολλοί νέοι βλέπουν και σαν να του μιλάς κάτι που δεν έχουν ακούσει ποτέ στη ζωή τους. Ναι, η αλήθεια είναι, κυρία Γουρεύοντα, ότι υπάρχει αυτή το απολιτικ, υπάρχει αυτή η αίσθηση της μη συμμετοχής. Της μη συμμετοχής, του ανέμελου, του ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει, ότι δεν είναι κάτι το οποίο με αφορά, το ότι εγώ τη ζωή μου την έχω καθορίσει και ότι δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει. Και όλοι οι ίδιοι είναι. Και όλοι οι ίδιοι είναι και αυτά που λέει. Ναι, σωστά, σωστά. Ναι, αλλά βέβαια υπάρχουν ακόμα 2 εβδομάδες. Έχουν τα παιδιά χρόνο και να σκεφτούν και να προετοιμαστούν. Δεν είναι αύριο αμέσως αυτό. Και εμείς αυτό κάνουμε αγώνια, να τους ενημερώσουμε. Αλλά είναι με καλό τρόπο. Δέχονται και συζητήσεις και τις προτάσεις μας και τα φυλάδια. Έχει ένα πολύ καλό κλίμα. Από την πλευρά τους νέους. Εγώ θέλω να μου πείτε για το θέμα των εργασιακών σχέσεων, έτσι, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό είναι κάτι το οποίο εσείς το γνωρίζετε, γιατί είσαστε μια γυναίκα η οποία μέσα από τον μέσα από την εργασία, μέσα από το μόχθο και μέσα από ένα, δεν θα το πω, ατύχημα, έχετε έρθει στην κεντρική πολιτική σκηνή και προφανώς θα έχετε πολλά να πείτε και στους νέους, πολλά θα έχετε να πείτε και στους υπόλοιπους εργαζόμενους, αλλά πολλά θα έχετε να πείτε και για τις συνθήκες εργασιακών σχέσεων, οι οποίες είναι με τις ευλογίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτό το καθεστώς είναι πλέον παγιωμένο. Ναι, περίπου παντού, όχι πλειοψηφία πάντα, αλλά παντού τουλάχιστον υπάρχουν συμβόλαια με συγκεκριμένη χρόνο εργασίας. Και όλα αυτά είναι σε μια φάση είτε 6 μήνες είτε 8 μήνες, κάποια 2 χρόνια, το οποίο φέρνει την ίδια ανασφάλεια όπως και τους ανθρώπους που δουλεύουν στα συνεργεία, μέσα από τα συνεργεία σε διάφορες δημόσιες οργανώσεις. Και δεν έχουν όλα τα απαραίτητα για την εργασία του. Βέβαια. Ναι, έχουν μπει τα συνεργεία. Δεν έχουν εξασφαλίσει βασικά και τα εργασιακά δικαιώματα πλήρως, έτσι. Δηλαδή ούτε ασφάλεια, ούτε έτσι, μα ιστορίες κτλ. Με όλα αυτά θέλω να πω ότι οι μεσάζοντες έχουν μπει παντού. Και στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα. Και εκμεταλλεύουν όσους εργαζόμενους. Οι κέρδη αυξάνονται. Αυξάνονται ως 18-20 φορές. Και οι μισθοί είτε μένουν ήδη είτε μειώνονται. Ο εργασιακός χώρος τα βλέπει αυτά, τα γνωρίζει. Και δεν δέχεται αυτήν την και καταπίεση και υποβάθμιση της ζωής του. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πιο αυτό που είπαν οι υπαλλοί, ότι τώρα ο κόσμος δεν αντιδράει όταν περνάμε. Δεν δημιουργεί σκάνδαλα, δεν μπαίνει σε συζητήσεις έντονες,
δέχεται το Φιλάντιο, ναι, λένε ναι, ευχαριστούμε, mm-hmm. θα ψηφίσουμε και προχωράμε. Το ζήτημα είναι άλλο. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν, κυρία Κούνεβα, αντιδρούν σε αυτές τις συνθήκες. Οργανώνονται, προσπαθούν να αλλάξουν τα δεδομένα, να αλλάξουν τις συνθήκες. Είναι λίγο φοβισμένοι όσο παρατηρήσα. Mm. Ναι, είναι φοβισμένοι, αλλά όταν τα συνδικάτα είναι δίπλα τους και προσπαθεί να οργανώσει κάποια κίνηση, συμμετέχουν. Δεν συμμετέχουν στο κατάλληλο βαθμό όμως ακόμα. Δεν συμμετέχουν. Είχαμε τώρα πρόσφατα, πήγαμε σε μια πυροδία στο Πανεπιστήμιο, ναι. και ήταν μια εργαζόμενη έγκυος, ο οποίο δεν την κάνει πρόσληψη στην εταιρεία που μπήκε στο Πανεπιστήμιο, mm. εξαιτία της εγκυμοσύνης. Εταιρεία καθαρισμού ήταν αυτή, κυρία Κούνεβα. Ναι, καθαρίστρια. Ναι. Είπαν, εμείς με έγκυες δεν δουλεύουμε. Μάλιστα. Και αναγκαστήκαμε, αμέσως κατεβήκαμε στα Αντιπρίτανη και τώρα έχουν πει ότι θα την πάρουν στη δουλειά ξανά στο Πανεπιστήμιο. Το συνεργείο δεν το πειράζουμε. Σε τέτοια περίπτωση θα ήταν το κατάλληλο ότι αφού από την αρχή ξεκινάει και παρανομή το συνεργείο να φύγει αμέσως. Ένα αληθή σύμβαση, φυσικά, δεν το συζητάμε. Βέβαια. Ναι. Αυτοί προτιμάνε να κάνουν πρόσληψη στην συνάντηση μέσα στο Πανεπιστήμιο, το οποίο και αυτό είναι καλό, γιατί η γυναίκα έχει 2 μήνες να δουλέψει μέχρι την εγκυμοσύνη και πρέπει οπωσδήποτε να είναι σε εργασία. Mm. Έχουν ξεκινήσει όλες τις παρατυπίες και όλες τις παραβάσεις στην εργασία και νομοθεσία. Τους βάζουν που γράφουν λευκά χαρτιά, τους βάζουν που γράφουν χαρτιά ότι τι δεν πήρανε κάτι, ότι προστασία δεν τους τα έχουν δώσει, δεν θα τα δώσουν ποτέ. Mm. Δεν τους δίνουν τα υλικά τα κατάλληλα. Προχτές άκουσα ότι τους αναγκάζουν να φέρουν από το σπίτι υλικά, να καθαρίζουν κάποια συνεργεία. Τους βάζουν να δουλεύουν 8 ώρες mm. και λένε 2 ώρες διάλειμμα. Μειώνουν το ωράριο. Mm. Είναι στο παλιό πλαίσιο και όλο και χειρότερα πηγαίνει mm. ο κλάδος αυτός. Μιλάω τις καταρρίστρες γιατί τελευταία όλο και περισσότερα με συναδέλφους συναντιόμαστε. Ναι. Έχουν αποφασίσει ότι θα πρέπει να αγωνιστούν για τα δικαιώματά τους και ότι αυτός είναι ένας δύσκολος αγώνας, γιατί ξέρετε, είναι και αυτό. Μερικοί λένε ναι, να αγωνιστώ και θέλουν τα αποτελέσματα τώρα. Κάποιοι άλλοι λένε ότι να αγωνιστώ, αλλά και τι, και που θα αγωνιστώ, τι θα γίνει. Τι θα κερδίσω, ναι. Τι θα κερδίσω, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ναι, κάνουν κριτική στον αυτό τους. Mm-hmm. Ότι δεν συμμετέχουν όσο χρειάζεται και λένε ότι και εμείς θα βγούμε στον αγώνα. Τώρα θα φανεί στους αγώνες. Αλλά όσοι αγώνες να κάνουμε, θα είναι όφελος ολωνών. Γι' αυτό όσο και περισσότερο έρθουν, τόσο καλύτερες συνθήκες θα αποκτήσουμε. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Κούνεβα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Καλή δύναμη. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη.